Η λίμνη, το κάστρο, η πόλη, τα σοκάκια, οι μοντέρνοι πεζόδρομοι με τα καταστήματα και τα καφέ, η κίνηση. Όλα μα όλα συνηγορούν ώστε τα Γιάννενα να είναι και το Πάσχα ανάμεσα στους top προορισμούς. Τι και αν δεν υπάρχει θάλασσα, υπάρχουν πάντα τα βουνά και τα ποτάμια, υπάρχει το καλό Τσίπρο και οι ανάλογοι μεζέδες, υπάρχουν τα γνωστά γλυκά και οι ατελείωτες βόλτες στο παραλίμνιο. Και φέτος, ακόμη περισσότερο εξαιτίας και της παράδοσης Ιόνιας Οδού, εκατοντάδες επισκέπτες έφτασαν στην πόλη των θρύλων και των παραδόσεων για να περάσουν το Πάσχα. Σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία γέμισαν από κόσμο, ενώ τα χωριά ζωντάνεψαν και οι πλατείες πλημμύρισαν από μικρούς και μεγάλους που βρήκαν την ευκαιρία να απολαύσουν την όμορφη πυρώτικη φύση. Το νησί από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους επισκέπτες. Η γραφικότητα, τα στενά σπρισμένα σπίτια, οι μονές αλλά και το μουσείο. Ένα μουσείο που ζωντανεύει την ιστορία και τα εκθέματα σε ταξιδεύουν σε περασμένες εποχές. Τα καραβάκια σήμερα δεν προλάβαιναν να γεμίσουν με κόσμο που πήγαινε για πρώτη φορά στο νησί ή που πήγαινε για να ξαναθαυμάσει την ομορφιά του. Ανάμεσα σε αυτούς, πολλοί επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη που έκαναν σχολική εκδρομή, αλλά και άλλοι από διάφορες περιοχές της χώρας που ήρθαν και ξαναήρθαν στην ηπειρωτική πρωτεύουσα, που πλέον μπορεί να προσφέρει τα πάντα. Είναι θαυμάσια, μας αρέσει πολύ. Πρώτη φορά έρχεστε? Όχι, με τα παιδιά πρώτη φορά. Τα παιδιά, πώς σου φάνηκε? Ακόμα δεν μας είπαν τίποτα, μόλις φτάσαμε. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Ναι. Πάτε νησί? Ναι. Έχετε ξαναπάει? Όχι, όχι. Θα ενθουσιαστείτε. Ναι. Μα πιστεύω έτσι, μας υποσχέθηκαν ωραία πράγματα. Ναι. Από πού είσαι? Τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά θα πάω στο νησί? Ναι. Πώς σας φαίνεται τα Γιάννενα? Ωραία, πανέμορφα. Από πού έρχεστε? Από Θεσσαλονίκη. Και εσείς από Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά έχετε ξανάρθει? Εγώ έχω έρθει πολλές φορές. Τα παιδιά έρχονται πρώτη φορά. Είμαστε δημοτικό σχολείο. Ενθουσιασμένα τα βλέπω. Εντάξει, πρώτη μέρα της εκδρομής είναι. Τώρα ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Τι σας άρεσε? Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά. Ερχόμαστε από την τριγύρω περιοχή. Ωραία. Πολύ ωραία. Έχετε ξανάρθει ή πρώτη φορά? Πιο παλιά έχω ξανάρθει, πριν χρόνια, ναι. Αλλαγμένη σας φάνηκε η πόλη? Όχι, παρόμοια, εντάξει. Πιο πολλά μαγαζιά κλπ. Αλλά γενικά όπως ήταν, πολύ ωραία με τη λίμνη της. Εσάς, καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πώς σας φαίνονται? Πολύ ωραία. Όμορφη πόλη. Έρχεστε και από ένα κέντρο πολύ βόω. Ναι. Οπότε μάλλον σας φαίνεται πιο ήσυχα. Ναι, είναι πολύ ωραία. Όμορφα πολύ. Νησί έχετε ξαναπάει? Όχι. Όχι, όχι. Καλά να περάσετε. Πολύ, ναι. Πολύ ωραίο. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Ήταν γραφικό. Βλέπω ότι ετοιμάζεστε για νησί, Ναι. Πρώτη φορά? Όχι, είναι τρίτη φορά που έρχομαι. Σας αρέσουν πολύ τα Γιάννενα? Ναι. Ναι, φέτο άρχισε από πιο νωρίς λόγω της Ιόνιας Οδός που άνοιξε. Έχει κινητικότητα. Εκτός λίγο από χθες που τα χάλασε λίγο καιρός. Αλλά δεν πειράζει, με τον καιρό δεν τα βάζουμε. Καλά, ναι, οπωσδήποτε τα βάζουμε με τον καιρό. Και εκδρομές. Ναι, και εκδρομές, λίγες εκδρομές, αλλά περισσότερο είναι οι οικογένειες που φύγανε για το Πάσχα, για τις διακοπές το Πάσχα. Μένουνε ή κάνουν βόλτα στο νησί και γυρίζουν πίσω? Μένουν να φάνε ή να πιούν ένα καφέ? Τι καταλαβαίνετε εσείς? Από όσο μένανε παλιά, όχι, μένουν πολύ λιγότερο τώρα. Δεν χαλάνε χρήματα όπως χαλάγανε τα απαραίτητα. Πόσο περίπου κόσμο έχετε πάρει αυτές τις ημέρες? Έχετε κάνει έναν υπολογισμό? Όχι, δεν έχουμε κάνει, έτσι χοντρικά. Εντάξει, είναι από πέρυσι καλύτερα.